Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μία νέα συκοφαντική εκστρατεία κατά του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και της πατρίδας μας αποκαλύφθηκε σήμερα, η οποία και κατέρευσε αμέσως μετά την εκδήλωσή της. Για αυτή την εκστρατεία χρησιμοποιήθηκε στο Λονδίνο το τέταρτο κανάλι της αγγλικής τηλεόρασης με την εκπομπή «Ο Κόσμος» αυτή την εβδομάδα και στην Αθήνα η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Στην εκπομπή αυτή παρουσιάστηκε η ανταπόκριση από την Αθήνα του Άγγλου δημοσιογράφου Gavin Scott, που παρουσιάζει μια ψευδή εικόνα για τη χώρα μας. Σε σημείο της ανταπόκρισης, ο Άγγλος δημοσιογράφος είπε: «Για παράδειγμα, η Γαλλία πούλησε τα μαχητικά της Μοιράζ στις περισσότερες χώρες περίπου 12 εκατομμύρια δολάρια το καθένα. Αλλά φαίνεται πως τύχησαν στον Έλληνα φορολογούμενο 26 εκατομμύρια δολάρια το καθένα, αφού διεφθαρμένοι αξιωματούχοι αμήνης πήραν το μερίδιό τους». Αυτά είπε επιλέξει ο Άγγλος δημοσιογράφος. Ας δούμε όμως πώς παραποιήθηκε και χαλκεύτηκε αυτή η οπωσδήποτε απαράδεκτη εκπομπή για την Αθήνα. Στο σημερινό φύλλο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» παρουσιάζεται πρωτοσέλιδο το θέμα με τον τίτλο «Μίζα σοκ για τον Ανδρέα». Και στο κείμενο, αφού αναφέρεται ότι τα Μοιράζ κόστιζαν 12 εκατομμύρια δολάρια το καθένα, η κυβέρνηση τα χρέωσε 26 εκατομμύρια δολάρια. Προστίθεται ότι την συγκλονιστική αυτή αποκάλυψη την έκανε χθες το πρωί στο τέταρτο κανάλι της αγγλικής τηλεόρασης όχι ο Άγγλος δημοσιογράφος Gavin Scott, αλλά εκπρόσωπος της γαλλικής εταιρείας Dassault που κατασκευάζει τα Μοιράζ. Κανένας όμως εκπρόσωπος της Dassault δεν παρίστατο στην εκπομπή. Ακόμα, στο χαλκευμένο ρεπορτάζ του Ελεύθερου Τύπου αναφέρεται η υποτιθέμενη ερώτηση του παρουσιαστή στον ανύπαρκτο εκπρόσωπο της Dassault που τον ρωτάει: «Γιατί η Ελλάδα πλήρωσε 26 εκατομμύρια δολάρια το καθένα?» Και εκπρόσωπος φάντασμα της Dassault απάντησε: «Εμείς πήραμε 12 εκατομμύρια δολάρια για κάθε Μοιράζ. Το ότι ο Παπανδρέου λέει στους Έλληνες ότι τα αγόρασε 26 εκατομμύρια δολάρια είναι δικό του θέμα. Είναι πιθανό με τα προαναφερόμενα χρήματα να πληρώνει τους αξιωματικούς του για να τον κρατούν στην εξουσία ή μπορεί και να τα πήρε ο ίδιος». Αυτά αποδίδονται στον ανύπαρκτο εκπρόσωπο της Dassault. Το χαρκευμένο αυτό δημοσίευμα ξεπερνάει κάθε αρρωστημένη φαντασία και δίνει την ποιότητα των δίθεν αποκαλύψεων της εφημερίδας αυτής σε βάρος του Πρωθυπουργού και στελεχών της κυβέρνησης γενικότερα, αλλά και της συνωμοσίας που βρίσκεται σε εξέλιξη με στόχο την ανατροπή της εκλεγμένης από τον ελληνικό λαό κυβέρνησης της χώρας. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου από το Λονδίνο, κεντρικό θέμα της εκπομπής ήταν οι προοπτικές της εξωτερικής πολιτικής της ΕΟΚ υπό την Προεδρία της Ισπανίας και ανάλογη με το θέμα ήταν και η επιλογή των προσκεκλημένων. Σε αυτήν πήραν μέρος ο πρώην Τούρκος Πρωθυπουργός κ. Τσεβίτ, ο Ισπανός γερουσιαστής και εκπρόσωπος της χώρας του για θέματα εξωτερικής πολιτικής Ραφαέλ Εστρέλα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ισραήλ Γιοράμ Μπίγκελ. Δεν παρίστατο ο Ισπανός Υπουργός Άμυνας, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της ελληνικής εφημερίδας, ούτε φυσικά εκπρόσωπος της εταιρείας Dassault. Οι ισχυρισμοί για δήθεν προμήθειες Ελλήνων επισήμων με την αγορά των Μοιράζ διατυπώθηκαν μόνο από τον Άγγλο ρεπόρτερ Gavin Scott. Ο ανταποκριτής του Αθηναϊκού Πρακτορείου αναφέρει τους ισχυρισμούς του Άγγλου δημοσιογράφου, όπως ακριβώς τους αναφέραμε στην αρχή του ρεπορτάζ, και υπογραμμίζει ότι για το θέμα αυτό δεν μίλησε κανένας άλλος από τους μετέχοντες στην εκπομπή, ούτε ο Ισπανός εκπρόσωπος, ο οποίος ούτε καν ρωτήθηκε. Ωστόσο, έγκυροι δημοσιογραφικοί κύκλοι του Λονδίνου χαρακτήρισαν την εκπομπή απαράδεκτη και αντιδεοντολογική, γιατί δεν υπήρχε έστω και κάποια άποψη της επίσημης ελληνικής πλευράς. Αποστομωτική είναι όμως η απάντηση και αποκαλυπτικά τα στοιχεία που δίνει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Η κατευθυνόμενη σκανδαλολογία επεκτείνεται τώρα και εκτός Ελλάδας. Παρά την χοντροειδή παρουσίαση και τις διάφανες επιδιώξεις του δημοσιεύματος, θέλουμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά τα εξής. Πρώτος, το κόστος αναεροσκάφος Μοιράζ 2000 χωρίς υποστήριξη κατά το χρόνο υπογραφής των συμβάσεων ήταν 12.825.510 δολάρια, ενώ το κόστος αναεροσκάφος με βάση το σύνολο των προγραμμάτων υποστήριξης, ανταλλακτικά, εκπαίδευση, εργοστασιακός εξοπλισμός, υποστήριξη αεροσκάφους, εξομοιωτής πτήσεων, τεχνική βοήθεια κλπ. Ήταν 19.414.230 δολάρια. Δεύτερον, με βάση τις διακρατικές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, η γαλλική πλευρά εγγυάται ότι για την Ελλάδα εξασφαλίζεται η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου πελάτη. Τρίτον, με αφορμή παλαιότερη ανακοίνηση του θέματος, προκλήθηκε αλληλογραφία. Ο δε Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, κ. Εβενεμάν, σε επιστολές του τόσο προς τον τότε Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, όσο και προς τον τότε αναπληρωτή
Εθνικής Άμυνας Στάθη Γιώτα, βεβαίωνε ότι για την Ελλάδα εξασφαλίστηκαν οι καλύτεροι δυνατοί όροι αγοράς των αεροσκαφών. Οι σχετικές επιστολές του κυρίου Σεβενεμάν δίνονται στη δημοσιότητα σήμερα σε φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων και σε ανεπίσημη μετάφραση. Στην επιστολή του, ο Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Ζαν-Πιέρ Σεβενεμάν, τονίζει μεταξύ άλλων ότι η γαλλική κυβέρνηση εγγυάται ότι οι τιμές που πλήρωσε η ελληνική κυβέρνηση για τα αεροσκάφη Μοιράζ 2000 καθορίστηκαν με τη φροντίδα να εξασφαλίσουν προνομιούχα μεταχείριση στην Ελλάδα λόγω των ιδιαίτερων δεσμών που τη συνδέουν με τη Γαλλία. Γι' αυτό και η απόσβεση των δαπανών που έχουν συμφωνηθεί για την ανάπτυξη και κατασκευή του Μοιράζ 2000 δεν χρεώθηκαν στην Ελλάδα. Ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας διαβεβαίωσε επίσης στην επιστολή του ότι κανένα κράτος δεν δέχθηκε εκ μέρους της γαλλικής κυβέρνησης και των Γάλλων βιομηχάνων προσφορά πλεονεκτικότερη από εκείνη που έγινε στην Ελλάδα. Τέλος, αναφέρει ότι η ελληνική κυβέρνηση, αρνούμενη να αποδεχθεί τιμές σταθερές και καθοριστικές, επέλεξε έναν τύπο αναθεώρησης των τιμών ιδιαίτερα ευνοϊκό, εφόσον το συνολικό κόστος του προγράμματος των 40 Μοιράζ 2000 είναι σήμερα κατώτερο κατά 20% από την ανώτατη τιμή εξαιτίας της μείωσης του πληθωρισμού στη Γαλλία. Στην επιστολή του προς τον τότε αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Στάθη Γιώτα, ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας αναφέρει ότι οι τιμές που προσφέρθηκαν στην ελληνική κυβέρνηση για τα Μοιράζ αντιστοιχούν στην τιμή που πλήρωσε η γαλλική αεροπορία για τα δικά της αεροπλάνα. Μυθεύματα χαρακτήρισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιώργος Μωραΐτης τα όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα σχετικά με την τιμή αγοράς των 40 Μοιράζ 2000 από τη χώρα μας. Όσοι νομίζουν, τόνισε ο Υπουργός, ότι με τον τρόπο αυτό θα πλήξουν το κύρος του Πρωθυπουργού, είναι απλά ανθρωπάκια. Τις δηλώσεις αυτές ο κύριος Μωραΐτης τις έκανε απόψε στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου που κυρώνει τη συμφωνία συμπαραγωγής του νέου αντιαεροπορικού οπλικού συστήματος Singer Post. Για το ίδιο θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σωτήρης Κωστόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε τα εξής. Πρόκειται για μια θρασίτατη παραποίηση της αλήθειας με στόχο τη σπήλωση της τιμής του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και την δυσφήμιση της χώρας. Βρισκόμαστε, συνέχισε ο εκπρόσωπος, μπροστά σε μια ακόμη συκοφαντική εκστρατεία για την οποία χρησιμοποιήθηκε στην Αγγλία το κανάλι 4 και στην Ελλάδα ο Ελεύθερος Τύπος. Η πραγματικότητα έχει ως εξής. Όπως αποκαλύφθηκε από την απομαγνητοφώνηση της εκπομπής, κανείς εκπρόσωπος της Ντασό δεν παρουσιάστηκε στην εκπομπή, παρά μόνο μια γενικά κακόπιστη ανταπόκριση από την Αθήνα του Άγγλου δημοσιογράφου Γκάβιν Σκοτ. Αλλά ούτε και ο ίδιος ο Σκοτ δεν μίλησε για τον Πρωθυπουργό. Την εκπομπή αυτή την πήρε ο Ελεύθερος Τύπος, χάλκευσε ακόμη και το ρεπορτάζ του Γκάβιν Σκοτ και με μια απίστευτη θρασίτητα κυκλοφόρησε σήμερα με τον τίτλο «Μίζα σοκ για τον Ανδρέα». Η αποκάλυψη του ψεύδους και της χειδαιότητας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά τα βρώμικα μέσα που χρησιμοποιούν οι γνωστοί και άγνωστοι διαδοσίες και θέτει σαφώς θέμα στοιχειώδους δεοντολογίας για τη λειτουργία της ενημέρωσης. Οι σκανδαλοκατασκευαστές απέτυχαν για μια ακόμη φορά να πλήξουν το λαοπρόβλητο πρωθυπουργό της χώρας, την κυβέρνηση και το Πασόκ. Πρέπει να σημειώσουμε ότι όλη η εκπομπή έχει μαγνητοσκοπηθεί από το γραφείο τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Παρθένιος ο Τρίτος, ο οποίος συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ελλάδα, θα επισκεφθεί το πρωί τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου στο Μέγαρο Μαξίμ. Σήμερα το μεσημέρι παρέδεσε επίσημο γεύμα στον Πατριάρχη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Χαραλαμπόπουλος ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού. Το απόγευμα ο Πατριάρχης δέχθηκε διαδοχικά το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Χαρίλαο Φλωράκη. Εδώ τα πλάνα. Τον πρόεδρο της Διάνα Κωστή Στεφανόπουλο. Το γραμματέα της Ελληνικής Αριστεράς Λεωνίδα Κύρκο. Τον πρόεδρο του Κουδισό Χαράλαμπο Πρώτο Παπά. Και τους προέδρους της ΕΔΙΚ Γιάννη Ζήγδη και της Χριστιανικής Δημοκρατίας Νίκο Ψαλουδάκη. Αύριο ο Πατριάρχης θα δεχθεί τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ενώ σε τελετή που θα γίνει στο Δημαρχείο της Αθήνας, ο Δήμαρχος Αθηνών Μιλτιάδης Εύρετ θα απονείμει στον Πατριάρχη το χρυσό μετάλλιο της πόλης των Αθηνών. Έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνεται διάγραμμα προτάσεων για την εγκαθίδρυση ομόσπονδης δημοκρατίας και για τη λύση του κυπριακού προβλήματος έδωσε σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου στον εκπρόσωπο των Τουρκοκυπρίων Ραούφ Ντενκτάς. Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε από την Κυπριακή Κυβέρνηση, νέος πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα διορίστηκε ο Φρίξος Κολώτας.
Αυξάνονται οι συντάξεις των αναπήρων, θυμάτων πολέμου και εθνικής αντίστασης. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Σοβόλας, από την 1η Μαρτίου καθιερώνεται το σύστημα του υπολογισμού των συντάξεων αναπηρίας με καταβολή 1.000 δραχμών ανά εκατοστό αναπηρίας για τους ίδιους τους αναπήρους. Οι συντάξεις των θυμάτων πολέμου και εθνικής αντίστασης από την 1η Μαρτίου αυξάνονται και αναπροσαρμόζονται στο ποσό που αντιστοιχεί στη σύνταξη με ποσοστό αναπηρίας 30%. Και τέλος, για τους αναπήρους και θύματα ειρηνικής περίοδου αυξάνεται το ποσοστό σύνταξης από 75% σε 85% της σύνταξης των αναπήρων πολέμου που έχουν το ίδιο με αυτούς ποσοστό αναπηρίας. Η διορισμένη προσωρινή διοίκηση της ΓΕΣΕ δεν εξέλεξε και σήμερα Προεδρείο, καθώς αποχώρησε η συνδικαλιστική παράταξη ΠΑΣΚΕ επειδή απορρίφθηκαν προτάσεις της σχετικά με τη σύνθεση του Προεδρείου. Σημειώνεται ότι οι άλλες παρατάξεις συμφώνησαν στο πλαίσιο που πρότεινε η ΠΑΣΚΕ, αλλά διαφώνησαν στη σύνθεση του Προεδρείου. Το νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου είπε μεταξύ άλλων ότι το νομοσχέδιο έρχεται να ρυθμίσει τη μη κρατική παιδεία και ότι εισάγει καινοτομίες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπα αναδιαμόρφωσης και της δημόσιας εκπαίδευσης. Το νομοσχέδιο που παρέδωσε σήμερα ο κ. Παπανδρέου περιέχει μεταξύ άλλων 4 σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το αρχικό σχέδιο νόμου. Συνεχίζουν την απεργία τους οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού. Μια σύντομη ματιά στις εξωτερικές ειδήσεις. Στο Αφγανιστάν συνεχίζονται οι μάχες μεταξύ κυβερνητικών στρατευμάτων και ανταρτών για τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας διόδου από την Καμπούλ προς τα σοβιετικά σύνορα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισαν σήμερα την πρεσβεία τους, αφού ήδη τις προηγούμενες μέρες απομάκρυναν όλο το διπλωματικό προσωπικό. Τα ίδια μέτρα έχουν πάρει μέχρι στιγμής η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Γαλλία και η Αυστρία. Οι συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους της Καμπούλ είναι τραγικές λόγω του αποκλεισμού της αφγανικής πρωτεύουσας από τους αντάρτες. Επίσης, το τελευταίο 24ωρο πολλά άτομα τραυματίστηκαν από έκρηξη 2 βομβών που ήταν τοποθετημένες μέσα σε οχήματα. Στη Δαμασκό, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Συρίας και του Ιράν υπέγραψαν συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών ανάμεσα στις μουσουλμανικές ηττικές παρατάξεις της Αμάλ και της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, το πρωί στην Ανατολική Βηρυτό, από εκρήξεις βομβών σε παγιδευμένα αυτοκίνητα σκοτώθηκαν 5 άτομα και τραυματίστηκαν 77. Ο Στανισλάβ Σουκοβόλεκ, Πολωνός ιερωμένος που ήταν οπαδός της αλληλεγγύης, βρέθηκε σήμερα νεκρός από ασφυξία στο διαμέρισμά του στην πόλη Γκιαλιστόκ. Ο Σουκοβόλεκ, στο διαμέρισμα του οποίου υπήρχαν ίχνη φωτιάς, είναι ο δεύτερος αντικαθεστωτικός παπάς που βρίσκεται νεκρός στην Πολωνία μέσα σε 10 μέρες. Ο πρώτος είχε βρεθεί νεκρός σε πάρκο με σπασμένη τη μέση του από χτύπημα καράτε. Και μία ανακοίνωση. Εξαφανίστηκε από το σπίτι του στη Νέα Ερυθρέα ο Εμμανουήλ Ψηλιώτης Ιδουρμούσης, 76 χρόνων. Ο Εμμανουήλ Ψηλιώτης Ιδουρμούσης, που πάσχει από αμνησία, έχει ύψος 1,67, πράσινα μάτια και μουστάκι και κατά την εξαφάνισή του φορούσε καφέ παλτό, γκρι σακάκι και παντελόνι. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τον Εμμανουήλ Ψηλιώτη Ιδουρμούση να επικοινωνήσει με το τηλέφωνο 8075 251 ή με το αστυνομικό τμήμα της Νέας Ερυθρέας. Επειδή οι λίγες ασθενείς βροχές που θα σημειωθούν σε μερικές περιοχές της ανατολικής και νότιας χώρας θα είναι χωρίς ιδιαίτερη σημασία, ενδιαφέρον παρουσιάζουν για τον καιρό οι βόρειοι άνεμοι, που η ένταση του στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ και το κρύο που θα παραμείνει και σήμερα και θα γίνει περισσότερο ιστό στη Βόρεια Ελλάδα. Στο χάρτη με τα βαρομετρικά υφαλιακά συστήματα τώρα, βλέπουμε το συνδυασμό των υψηλών πιέσεων της κεντρικής Ευρώπης με τις χαμηλές πιέσεις της ανατολικής Μεσογείου που προκαλεί τους βόρειους ανέμους. Αναλυτικότερα τώρα, σήμερα στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα υπάρχει συνέπεια τοπικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής κυρίως στα νότια. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα παίρνουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά ασθενείς, στα ανατολικά ισχυρή και στο Αιγαίο τοπικά πολύ ισχυρή. Ενώ η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια παιδινά επιρροτικά θα κυμανθεί από 4 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 9 βαθμούς πάνω, στην υπόλοιπη παιδινή επιρροτική χώρα και στα νησιά του Ιωνίου από 3 μέχρι 13 βαθμούς, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 7 μέχρι 14 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 6 μέχρι 11 βαθμούς. Η Καλαμάτα θα έχει λίγη παροδική συννεφιά, ασθενείς βορειοανατολικούς ανέμους και θερμοκρασία που θα κυμανθεί μεταξύ 6 και 13 βαθμών. Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά που θα είναι αυξημένη
στα ανατολικά και βόρεια του νομού, όπου και υπάρχει μικρή πιθανότητα να σημειωθεί τοπική βροχή. Οι άνεμοι θα πτέουν βόρεια-ανατολική μέτρη μέχρι ισχυρή και στα ανατολικά πολύ ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί μεταξύ 5 και 10 βαθμών. Στο νομό Θεσσαλονίκης θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 3 βαθμούς κάτω από το 0 μέχρι 8 βαθμούς πάνω. Την Τετάρτη θα επικρατήσουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δηλαδή και πάλι στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχει συννεφιά τοπικά αυξημένη και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στις νότιες περιοχές. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στη Δυτική Ελλάδα, στην Ισχυρή και στην Ανατολική Ισχυρή και τοπικά στο Αιγαίο πολύ ισχυρή. Όσο για θερμοκρασία, αυτή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.